Καλώς ήρθατε στο Μονόπεδο, το μοναδικό site στην Ελλάδα αφιερωμένο στην κλασική ιατρική ένδυση και στους δημιουργούς της. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν ακόμα δημιουργό, τον Ράφη κύριο Χάσαν Εχθεσάμνη. Βρισκόμαστε στο Εγάλαιο και συγκεκριμένα στον αριθμό 9 της Οδού Σικελιανού. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία της πρόβας σε ένα καλό φίλο του Μονόπεδου και των κλασικιστών, τον κύριο Γιάννη Μάρκο. Έλατε μαζί μου. Κύριε Χασέμ, πώς ξεκινήσατε τη ραφτική? Μεγάλη ιστορία αυτό. Οικογένεια είναι. Το οικογένεια. Παραπάνω από την καθαρότητα. Μάλιστα. Και ο αδελφός μου, αυτός ζύος μου έχει μάθει και αυτός είχα μαγαζί και εγώ από 7-8 χρόνια στο μαγαζί πάντα. Κατάρισμα όλα αυτά σιγά σιγά. Έβλεπε πλάσματα όλα αυτά πώς φτιάχνω όλο αυτό. Από εκεί ξεκίνησα. Από εκεί ξεκίνησα και επειδή ο αδερφός μου ήταν όλο αυτό και μου έδινε περισσότερα δυνατότητα να μάθω πώς σύντομα γρήγορα. Άρα ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο αδερφός σας. Ο αδερφός μου. Και τόσο γρήγορα λέμε, στην 14 χρόνια είμαι μάστρος και έφτιαχνα σακάκι. Λέω όλα σακάκι. Και είχα δύο βοηθά, ένα 18 χρόνια, ένα 28. Μάλιστα. Εγώ 14 χρόνια. Πόσα χρόνια δηλαδή ασκείτε τώρα αυτή την τέχνη? Αυτό τώρα έχω πάνω από το 60 χρόνια. 60 χρόνια. Είναι 67, από 7 χρόνια έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι. Στην ανάμεσα, όταν 23-24, εκεί και είχα πάω Αγγλία, σταμάτησε τα σπουδάς μου. Μαθηματικά και τα που γυράνε είχα σπουδάσει και τοπόγραφο. Μάλιστα, τοπόγραφος μηχανικός. Μάλιστα. Και εκεί σταμάτησε λίγο χρόνο, μα ταυτόχρονα με την δουλειά. Μάλιστα, ήσασταν πάντα ράφτης, ράφτης και σπουδάζατε ας πούμε και μαθηματικό. Ράφτης γιατί εγώ ζήσε με τον αυτό το ράψιμο όλο αυτό. Βασικό δουλειά μου ήταν αυτό εδώ, γιατί είχα δύναμο πάνω αυτό εδώ. Από μικρό είχα μάθει αυτό ράψιμο. Τι σημαίνει κύριε Χάσεν αυτή η τέχνη για σας? Είναι ένα πράγμα αλήθεια αυτό. Έχω ζήσει με τον αυτό εδώ και ελπίζω και να συνεχιστεί σαν καινούρια άτομα και καινούρια παιδιά και να μάθω. Και μου αρέσει γιατί έχω ζήσει με τον αυτό εδώ. Έχω κάνει οικογένεια, όλο αυτό. Ζωή μου είναι όλη σας ζωή. Όλα τα ζωή αυτό ήταν. Αυτή ήταν και τώρα δεν μπορώ να χωρίς αυτό. Όταν πάω σπίτι όλα αυτά βλέπω και κάτι. Μπορώ και μερικές φορές έχω πάρει και σπίτι. Και τσακωθήκαμε την γυναίκα μου και τα φέρει στη σπίτι δουλειά όλο αυτό. Πείτε μας τώρα λίγο, τώρα εδώ πέρα με τον Γιάννη, τι κάνετε? Δηλαδή θα κάνουμε μια πρώτη πρόβα, πρώτη πρόβα να δούμε τι χρειάζεται στην σώμα του Γιάννης, τι χρειάζεται και από αυτό στρώνουμε ένα ρούχα, το πατρόν, το πιάχνουμε και πατρόν του Γιάννης, κόμμενα όταν χρειαστεί για να μην έχω αυτό το πρόβα, όλο αυτό. Ένα κορμί σαν αυτό του Γιάννη, το οποίο είναι ένα παιδί γυμνασμένο, έχει ειδικές απαιτήσεις. Περισσότερα ο Γιάννης δεν είναι ένα άνθρωπος και ζητάει ωραία ρούχα να φοράει, ωραία σώμα, ωραία ρούχα. Δεν είναι κάτι, έχω κάτι πελάτη, λέει εντάξει θέλω ένα ρούχα, να είναι ωραία. Ο Γιάννης μας το ψάχνει. Ψάχνει, λεπτομέρεια ψάχνει και αυτό. Αυτό μου αρέσει γιατί εγώ μπορώ να μάθω πράγματα αυτό, κάτι πελάτη σαν Γιάννης. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, αυτό μου δίνει, αυτό και δεν έχω δει ή δεν φτάνω και να καταλάβω και ο Γιάννης μου λέει ότι αυτό σημαίνει έτσι θέλω, αυτό μου βοηθάει. Ένας πελάτης ο οποίος ξέρει δύο πράγματα, βοηθάει. Βοηθάει. Τον λάθει να καταλάβει και αυτός τι πρέπει να κάνει. Εγώ δεν, με τον, όλα αυτά και σου είπα και 60 χρόνια μέσα σε αυτό το δουλειά είμαι, απλά ψάχνω ακόμα. Ψάχνω ακόμα να δω τι είναι καινούριο, τι είναι ο πελάτης, τι μου αρέσει, τι ζητάει όλο αυτό.
να πάω μαζί με τον πελάτη. Όχι και να έχω το δικό μου, λέω όχι αυτό. Γιάννης, εσύ το φοράς το δικό μου, έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό μου αρέσει, πελάτη σαν Γιάννης και μου δείχνει να... Και τελευταία, κάναμε κάτι γυλαίκα, παντρώνε, μου ζήτησε πώς πρέπει να είναι και μου αρέσει. Λέω, Άννες, δεν έχω κάνει αυτό εδώ, μα μου άρεσε αυτό και ζήτησες. Ωραία. Ναι, για να δοκιμάζουμε και καινούργια πράγματα. Καινούργια, ναι. Για πες τι τώρα, Γιάννη. Έχεις περάσει από αρκετούς δράστες. Πώς, τι θα συμβούλευες σε έναν νέο άντρα, ο οποίος πρώτη φορά πάει να ράψει, πώς πρέπει να επιλέξει τώρα αυτό θα πάει. Καταρχάς, να ευχαριστηθεί τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα Σάββατο πρωί, το χάρτη του μονόπετο, να πάει σε 4-5 ράφτες. Να δει δουλειές τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το να επιλέξεις από το ίντερνετ, απλά και μόνο επειδή είδες ένα ωραίο site, δεν λέει κάτι. Πρέπει να πας από κοντά, να δεις δουλειές τους, να μιλήσεις με τον τεχνίτη, τι ακριβώς θέλεις, τι ακριβώς μπορεί να σου προσφέρει και πώς θα σου το φτιάξει. Και από εκεί και πέρα, σπίτι, σκεφτόμαστε και λίγο ποιος μας ταιριάζει και σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα, γιατί θα περάσει χρόνο με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, και το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να περνάς χρόνο με έναν άνθρωπο ο οποίος σου είναι δυσάρεστος. Λοιπόν, διαλέγουμε λοιπόν και το θέμα τεχνική, τι μπορεί να μας προσφέρει από ένα ωραίο ρούχο, αλλά και από άποψη προσωπικότητας, κάτι το οποίο θα μας ταιριάξει στο χαρακτήρα μας. Και έτσι θα καταφέρουμε να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας προσφέρει κάτι πολύ σημαντικότερο και πολύ πιο ωραίο από αυτό το οποίο υπάρχει στο εμπόριο. Γιάννη, η πρόβα που σου κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Χασέμ είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσει κάθε άντρας, κατά τη γνώμη σου. Υπέροχη εμπειρία. Βλέπεις ένα άψυχο πράγμα, ένα κομμάτι πανί, ένα κομμάτι ύφασμα να μετασχηματίζεται σε ένα ρούχο, garment που το λένε οι φίλοι Άγγλοι, το οποίο είναι αποκλειστικά για σένα. Έχει ψυχή. Ένα κομμάτι πανί έχει και ένα κομμάτι την ψυχή, έχει την ψυχή του μάστορα. Και αυτό στην πρόβα το βλέπεις να γίνεται και ενθουσιάζεσαι. Εγώ τουλάχιστον το ζω, το ευχαριστιέμαι. Δηλαδή την απολαμβάνω την πρόβα, δεν μου είναι δυσάρεστη. Κύριε Χασέμ, θα λέγατε το δικό σας στυλ σαν δράφτωσα χρονιά είναι περισσότερο προς το Ιταλικό ή προς το Βρετανικό? Γιατί ξέρω ότι έχετε εργαστεί και έχετε δουλέψει και στις δύο χώρες. Περισσότερο Ιταλικά. Περισσότερο Ιταλικό. Ναι, περισσότερο Ιταλικό, γιατί 15 χρόνων εγώ δούλεψα με την ίδια, με την παραγγελία, με την έτοιμα. Όλα αυτά έχω δουλέψει και μου αρέσει πολύ. Φινέτησα Ιταλικά. Απλά αυτό δεν σημαίνει και δεν το γνωρίζω Αγγλικά, γιατί πρώτα στην Αγγλία άνοιξε μάτι να δω τι διαφορά είναι αυτό το δικό μου και παλιό, ξέρεις, σαν μάστρο. Εκεί έμαθα πράγματα με τον ακρίβεια, απλά Ιταλικά είναι ποικιλία, μεγάλη ποικιλία, φινέτσα, αυτό μου αρέσει. Ιταλικά όμως πιο δομημένα, με βάτα, όχι αυτά που κάνουν στην Ιταλία τα σπαλακαμίσια και τα λοιπά. Όχι, αυτό με τα σπαλακαμίσια είναι καινούρια, είναι από πολύ παλιό. Από το πολύ παλιό και τώρα δεν υπάρχει αυτό. Απλά αυτό έχω να φέρει. Το καινούριο το αυτό το σπάλε λέμε το κάμιντσα να έχει αυτό σούρα. Ναι, σούρα πιέτεσαι. Και ένα πελάτη εδώ μου έχει ζητήσει ακριβώς το ίδιο πράγμα το έχω κάνει τώρα. Και αυτό από το δικά σα είναι. Από το μονόπετα είναι. Και, ναι, από το μονόπετα έχω να ήρθε και ζητήσανε αυτό το στήλε Ναπολετάνα. Ναπολετάνα και εντάξει, αν ένα πελάτη του άρεσε αυτό, εγώ γιατί δεν πρέπει να το κάνω. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Χασέμ, η σχέση ράφτη-πελάτη είναι σχέση ζωής? Έχετε πελάτες που είναι 10, 15, 20 χρόνια, πελάτες σας? Εδώ στην Αθήνα λίγα, γιατί εγώ δεν δουλέψω πάντα στην αυτό το μαγαζί. Είμαι με την άλλη εταιρεία, είμαι υπεύθυνος εκεί, στην κυρία Νέτος. Και περισσότερα δουλεύουμε εκεί. Εδώ το δικό μου πελάτη είναι... Έχω, λέμε, χρόνια και παρακολουθώ. Αυτό, ναι, λίγα πράγματα είναι. Ναι.
Με τον Γιάννη εδώ πέρα πώς τα πάτε? Ο Γιάννης είναι ευχάριστο, είναι γιατί είναι από καινούρια και νομίζω και τα συνεχίζουμε. Ναι. Τα συνεχίζουμε. Έχει περίεργα γούστα ο Γιάννης, πώς το βλέπετε? Περίεργος γενικά. Περίεργο γιατί μία φορά και όταν σου ψηφίζει τι θέλει, mm-hmm. αυτό δεν είναι περίεργο. Mm-hmm. Να ή καταφέρεις ή να λες Γιάννης δεν καταφέρω. Είχα σαν ξέρω ότι έχετε μια αγωνία για το μέλλον αυτής της τέχνης. Και ότι θέλετε να δείτε νέα παιδιά να μπαίνουν και να μαθαίνουν τη ραπτική. Αλλά εδώ είδαμε μεγάλη χαρά ότι υπάρχει ένα νέο παιδί εκεί πίσω. Βιβί, πες μας και λιγάκι, πώς έμπλεξες λίγο σε αυτό το αδροκρατούμενο, είναι αλήθεια, επάγγελμα? Εγώ ήμουν αφηγητρία στην κλωσιφοντογία, γνώριζα τον κύριο Χάσε και ξεκίνησα να φτιάχνω, ξεκίνησα με αξεσουάρ. Ξεκίνησα να φτιάχνω τα αναδικά αξεσουάρ και σιγά σιγά ο κύριος Χάσε με δίδαξε τον τρόπο του, σιγά σιγά ενδιαφέρθηκα να μάθω παραπάνω πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Έχω τελειώσει και μια σχολή σε ένα δημόσιο ΙΕΚ πατρών. Οπότε τώρα μαζί με την τέχνη του πατρών μαθαίνω από τον κύριο Χάση την τέχνη της ραπτικής. Είναι πολύ σημαντικό, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Και επειδή θέλω να μάθω και πατρών και ραπτική, ο χρόνος είναι διπλός. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία, είμαστε σίγουροι ότι έχεις ένα πολύ καλό δάσκαλο. Λίγο περίεργους πελάτες βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Χαρά μας. Και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη, το ρώτησα και πριν. Θεωρείς, Γιάννη, ότι στη σημερινή εποχή θα έχουν πρόβλημα οι άντρες να πάνε να τους γράψουν μια γυναίκα? Για μένα θα έχουν πρόβλημα να έχουν πρόβλημα να τους γράψει μια γυναίκα. Το σημαντικότερο σε ένα ράπτη δεν είναι ούτε το φύλλο, κατά με, γενικά σε έναν επαγγελματία. Ούτε η θρησκεία, ούτε το ύψος, ούτε το χρώμα, ούτε το μήκος των μαλλιών. Το σημαντικότερο είναι να έχει καλό χέρι. Έχεις καλό χέρι και είσαι καλός μάστορας αυτό που κάνεις. Θα πάω οπουδήποτε. Είτε αυτός είναι στο Εγάλαιο, είτε είναι στο Κολωνάκι, είτε είναι στην Αλεξανδρούπολη. Τέλεια. Και ένα άλλο πράγμα, γιατί η γυναίκα και έρχεται εδώ, εμείς ράβαμε τα γερ. Αυτοί έχουν πρόβλημα και ο άντρας ράβε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ίδιο πράγμα θα είναι. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις τώρα, Γιάννη, τι σημαίνει για σένα bespoke κουστούμι? Bespoke κουστούμι τι σημαίνει για μένα? Πρώτα απ' όλα σημαίνει διαχρονικότητα, το σημαντικότερο. Έχεις ένα garment, το οποίο, το λέω στα αγγλικά γιατί ένα ένδυμα. Ένα ένδυμα, το οποίο θα το έχεις για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και δεν θα είσαι πάντα update. Θα είσαι πάντα ενημερωμένος. Δεν θα χάσεις ποτέ τη διαχρονικότητά σου. Αν το φροντίσεις σωστά, επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι και να πάρεις 3 κιλά ή να χάσεις 3 κιλά, δεν χάνει ποτέ την εφαρμογή του. Το έχω διαπιστώσει ήδη η σώμαση. Και είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δώσεις ακόμα και στο γιο σου αύριο. Αύριο. Είναι μεγάλο πράγμα η διαχρονικότητα και ο κλασικισμός. Τώρα, κύριε Χασέμα, ακριβώς τι μετράτε εσείς αυτή τη στιγμή? Πόσα κιλά έχει πάρει ο Γιάννης από την προηγούμενη πρόβα? Όχι, αυτά εμείς αφήνουμε λίγο περιθώρια, γιατί κάτω θα έχει και η γυναίκα. Δεν έχει πάρει κιλά και είναι όντως σε πόρο και έχει χάσει. Από αυτά και εγώ προηγουμένα είχα μετρήσει, μάλλον έχει χάσει. Αυτά σημεία. Απίστευτο ότι δεν με μέτρησε με μεζούρα, το είδε με το μάτι. Έτσι. Και αυτές οι βελονιές που βλέπουμε τώρα, κύριε Χάσεμ, με την άσπρη κλωστή, ναι, συγκρατούν το καναβάτσο? Ναι, ναι, συγκρατάνε το καναβάτσο και εδώ τα έχουμε στην ψαρακόκαλα. Θα φτιάχνει ψαρακόκαλα. Αυτό θα είναι τελικό. Αυτό το κλωστή θα είναι τελικά, λέμε, το χρωστονά. Αυτό όχι, αυτό κρατάει μόνο καναβάτσα. Αυτό είναι τελικά και το ραφές πρέπει να περνάει από εκεί. Εδώ θα έχουμε ένα τζεπάκι, ρουξό. Ticket pocket. Ναι. Ticket pocket. Εδώ έχουμε το τζεπάκι, το άλλο τζεπάκι.
Εδώ συμφωνήσαμε και τι ύψος να είχε με τον Κυριάννης. Και γι' αυτό λόγο είχα αυτό το κλωστή και να δω αν το άρεσε αυτά τα σημεία ή ανεβαίνει, καθαβαίνει. Αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Λοξί. Λοξί. Μπαρτσέτα. Μπαρτσέτα. Λοξί, ναι. Τώρα να δούμε αυτό πίσω, σιγά σιγά. Πίσω, σχεδόν. Πολύ καλά είναι, καθαρά, δεν θέλω τίποτα. Προσωπώ. Αυτό και αυτό τα εξηγραφές. Γιάννη, εδώ ο κύριος Χάσαμ σου κάνει πρόβα. Για πες μας την άποψή σου για τα μικρά πέτα. Να μην τα ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου, αν είναι εύκολο. Δεν κολακεύει καθόλου τον άντρα, το στενό πέτο. Τα δικά σου τώρα πόσο τα έχεις παραγγείλει? 10 και πρέπει να είναι και, το μικρότερο, και, πρέπει να είναι και τα μικρότερα που έχω. Ας μην βάζεις, Γιάννη. Την προηγούμενη φορά κάναμε το μεγαλύτερο που ήταν το 10,5 εκατοστά, αυτό είναι το μικρότερο στα 10. Όχι μόνο μικρότερα και έχουμε πει και τι είσαι εδώ. Ναι, νότσο. Όχι. Όχι, είμαι καμπίνη. Πίσω, εντάξει, πίσω θέλεις, εσύ μπορείς να βλέπεις εκεί. Πίσω δεν θέλει τίποτα. Έχετε, κύριε Χάσαμ, να πείτε κάτι άλλο στους φίλους που μας βλέπουν στο μονόπεδο και στους κλασικιστές? Έχετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, ναι. Να βάλουν δουλεμένα ρούχα. Καυτάρικα ρούχα. Όχι από το ετοιματζίδες και βάζουν με τον αυτοκόλλητο. Φαίνεται γρήγορα. Ευχαριστούμε τον κύριο Χάσαμ Εχθεσάμνια για αυτή την υπέροχη συνέντευξη, καθώς και τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μάρκο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν θεωρείτε ότι κάτι μάθατε από αυτό, εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Μονόπεδο και κάντε κλικ στο κουδουνάκι.